Καλησπέρα σας κυρία Κατερίνα Θηβαίου. Βρισκόμαστε εδώ στο Νάνο Σύρο, στην πιάτσα, σε αυτό το μαγικό μεσαιωνικό οικισμό που έχω τη χαρά και την τιμή να κατοικώ εδώ και 30 χρόνια. Σε μια τσιο που φέρει και το όνομά μου και είναι μεγάλη μου τιμή αυτή. Και καταγράφω την έκθεσή σας που έχει για τίτλο «Γαλάζια Ευρεία του Αιγαίου». Και που είναι η πρώτη σας στη Σύρο. Είναι η πρώτη μου ατομική έκθεση, ατομική στη Σύρο. Ναι. Έχω συμμετάσχει σε άλλες και σε άλλες ομαδικές. Στη Σύρο είχα έρθει το 2007 με μια έκθεση με άλλες δύο φίλες, Στεφάνια, χειροποίητα και ζωγραφική. Και έρχομαι τώρα με την ατομική. Γιατί διάλεξα τη Σύρο, γιατί νομίζω ότι μένετε και στη Σύρο, μόνη με πια. Ναι, έχω γίνει Τι είναι για εσάς αυτό το νησί, αυτή η ερχόντισσα του Αιγαίου? Είναι όλα. Στην αρχή με κατέκτησε με την ομορφιά της, τον πολιτισμό της, με βοήθησε το νησί, όπως όλους, φαντάζομαι. Και με αποτέλεσμα να μείνω, να αποφασίσω να μείνω, μόνιμα. Από ό,τι βλέπω, η θάλασσα είναι αυτό που σας αγενεύει περισσότερο από όλα. Ναι, σαφώς, τη λατρεύω, θέλω να την αποδίδω όλες τις εποχές του χρόνου, όπως το Κόμιτο, τη Ικαρία στη θάλασσα, το ήσυχο λιμάνι μας, ενίοτε ήσυχο με τον γράφητη. Με τον γράφητη, ναι. Η θέα από την κατοικία σας στο Δίλη. Η θέα από την κατοικία σαφώς με ενέπνευσε πολύ περισσότερο. Με το παίξιμο των χρωμάτων, βλέποντας στο βάθος τη Δήμο, τη Μύκονο και φυσικά τον Τρούλο του Αγίου Νικολάου, το λιμάνι είναι απίστευτο. Έχετε επηρεαστεί από τις ζωγραφικές από κάποιους καλλιτέχνες, έχετε επηρεαστεί, σας έχουν επηρεάσει κάποιοι στη ζωγραφική σας, όπως όλους. Σαφώς επηρεάζεσαι από τα ρεύματα. Ναι, ποιοι είναι αυτοί που σας έχουν περισσότερο? Φαντάζομαι ο Τέτσις, Ορίστε. Ο Τέτσις λίγο. Σαφώς ο Τέτσις, γιατί ήταν φοβερός κολουρίστας. Μαγικός άνθρωπος. Μαγικός. Και υπέροχος άνθρωπος. Τον έχω γνωρίσει από κοντά αυτή την ευλογία και με μάγειωσε αυτός ο άνθρωπος. Έχει αφήσει, εντάξει, ο Τέτσις. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι εμείς. Ήταν φοβερός και προσπαθούμε να μιμηθούμε, να πάρουμε πράγματα, να μιμηθούμε, να μιμηθείς δεν γίνεται, να τα αποδώσεις με το δικό σου τρόπο, παίρνεις τη γνώση και μετά εκφράζει το καθένας διαφορετικά και αποδίδει. Όταν ανακαλύψατε ότι μπορείτε να θέλετε να καταγράφετε τις εντυπώσεις σας, τα συναισθήματά σας πάνω στον καμβά, πότε ανακαλύψατε ότι έχει αυτό το ταλέντο και την αγάπη? Ζωγραφίζω από παιδί. Και έχω πάρει μαθήματα για πολλά χρόνια και στο σχέδιο πρωταρχικά. Κάρβουνο, μολύβι, μετά μπήκαμε στο χρώμα, ακουαρέλα, ακριλικά, χαρακτική, έχω καταπιαστεί με την χαρακτική και σαφώς έχω παρακολουθήσει ιστορία τέχνης. Είχα την τύχη να επισκεφθώ και μεγάλα μουσεία και αυτό διευρύνει τον ορίζοντα, γιατί όταν βλέπεις μεγάλους εικαστικούς. Όταν είσαι κοσμοπολίτης, παίρνεις πράγματα. Ασφαλώς. Αυτό τροφοδοτεί το βλέμμα και την ψυχή και κατά συνέπεια τα παντρεύεις αυτά. Αυτή η έκθεση εδώ, τι τη χαρακτηρίζει, έτσι, ως στήλη ζωγραφικής? Εδώ έχω... Τι τεχνοτροπία, ας πούμε. Ναι, μεν απεικονιστική, παντρεμένη με τον εμπρεσιονισμό. Ή εξπρεσιονισμό, όπως είναι αυτό εδώ το όμορφο. Το κυβισμό, προχωρώντας στο κυβισμό, κάτι πιο αφαιρετικό. Αυτοί που ξέρουν και μας ακούνε θα καταλάβουν. Θα δουν τα έργα σας που τα έχω καταγράψει ένα-ένα και θα καταλάβουν. Ωραία, ναι, και θα βγάλουν συμπέρασματα. Βέβαια. Όπως αυτό. Η έκθεση αυτή είναι στο πνευματικό κέντρο της Άνω Σύρου. Βεβαίως. Και διαρκεί από. Στην αίθουσα Πάμπης Πουλούρας. Ναι, ναι. Εδώ και μιλάμε τώρα ότι ξεκίνησε πριν από δύο μέρες. Δεν κατάφερα να έρθω γιατί είχαμε την τσιμπουροδοδιά μας. Δεν πειράζει. Στις 26 και Αυγούστου και θα τελειώσει, θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 17 του Σεπτέμβρη. Και διαρκεί μέχρι τις 17 Σεπτέμβρη. 17 Σεπτέμβρη. Και οι ώρες? Ώρες 7 το βράδυ με 11. Εντάξει, ίσως και τα Σαββατοκύριακα. Κανά δύο ώρα το πρωινό,
Να είστε εδώ. Να είμαι, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ που με τιμήσατε. Δική μου χαρά και τιμή. Και το νησί σας. Να καταγράφω τις ωραίες στιγμές των ανθρώπων και μάλιστα των καλλιτεχνών, έτσι. Ευχαριστώ. Και ήταν χαρά μου που και σε αυτόν τον τόπο που έχω ζήσει 30 χρόνια, τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου, ίσως, στην Άνω Σύρο. Και βρίσκομαι εδώ και έτσι νιώθω μια βαθύτερη συγκίνηση από άλλους χώρους όπως κατά τα και εγώ όλο τον κόσμο που με τίμησε και το νησί σας, που με φιλοξένησε, με εμπιστεύτηκε, μου έδωσε το χώρο του, την κυρία Λεονταρίτη, που ήταν και στα εγγένεια παρευρέθηκε, όλο τον κόσμο. Έχουμε υγεία, έχουμε υγεία και εμπνεύσεις. Βεβαίως. Και καλή συνέχεια στα όνειρά σας. Ευχαριστώ. Να είστε υγιείς και ευτυχείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατερίνα Θηβαίου.